Ξεκίνησε και το δεύτερο παιχνίδι μας. Εδώ στο Ανδρέας Παπανδρέου. Για την κατηγορία development είναι αυτό το παιχνίδι. Οι Λύκοι οι οποίοι άνοιξαν το σκορ εδώ με τον Καρακώστα. Τον Ανδρέα. Αντιμετωπίζουν τους το Center City. Έχουν ρεκόρ 5-2. Ενώ οι Λύκοι έχουν 3-4. Εντυπωσιακό τρίποντο εδώ από τον Σταματόπουλο. Πολύ καλός παίκτης. Τρίποντο και φάουλ από τον Σταματόπουλο. Καραλαμπίδης από τον Νικολάου. Κόλτσα με τον Λίκη, Σταματόπουλος. Κόλτσινη Λευσίτη, κούβελα τώρα με την μπάλα. Ωραία πάσα, Καρακώστας, καλή επιθεσή. Νικολάου ήταν μόνος του, Αντωνίου. Κακή ενέργεια από τον Αντωνίου, Καρακώστας κλέβει την μπάλα. Βάλλα θα κερδίσει το φάουλ από τον Φιλίνη. Θα ανανεώσουν την επίθεσή τους με τον Χαραλαμπίδη, ο Κούβελας περάσει από την εσωτερική, θα τελειώσει η φάση, δεν καταφέρει να δείξει το καλάθι. Ξανά όμως η μπάλα για τους Λύκους. Κούβελας από τα 6 περίπου μέτρα, airball, κοντούς. Αντωνίου τώρα, κάτι το Σταματόπουλο, Τραχώη. Νομίζω έκανε βήμα το Αντωνίου, ναι, στηρίζονται από τον ρέφερι. Ωραία εκτέλεση, ο Χαλαμπίδης κάνει πολύ άθαρμη προσπάθεια. Ο Λάου, ποιος είναι ένας από τους καλούς παίκτες στον Ίντερ Σίτι, κερδίζει το φάουλ, δύο βολές. Στόλισε στην πρώτη βολή. Έχουμε δεύτερη, 4-4-3-3.
Πάτρας για τον Καθριμάνη, ο οποίος πάτησε τη γραμμή. Αλλαγή θα μπει ο Λούκας στη θέση του Πάτρα. Σταματόπουλος για τον Νικολάου, αυτό να γυρίσει, ωραία προσπάθεια, στόχησε, έκανε ωραία κίνηση πάντως. Ο Μπούκας τώρα στην οργάνωση για τους Λύκους. Κουβέλας κάνει ωραία προσπάθεια, κερδίζει το φάουλ. Και πέτυχαν το καλάθι. Πρώτος είναι άστοχος. Καθυμάνης, Κουβέλας, η Δύση, Καρακώσης, ωραία πάση του κανένας παίκτης, όμως αυτό θα στόχισε. Κουβέλας για 3, αυτόχισε Νικολάου το rebound, πολύ στατική λίγη σε επιθέσεις τους, πάρα πολύ στατική. Σταματόπουλος, ωραία πάσα,
στόχησε ο Στρίκος. Άτσαλο εδώ το τελείωμα από τον Δρόσο. Περνάει ο Σταματόπουλος, ωραία πάσα στον Στρίκο. Και έχουμε το πρώτο time out για τους Λύκους. Το σκορ να είναι στο 4-2. Τελείωσε και εμείς επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας με τους Intercity να διευρύνει το προβάδισμά τους στο 7-2. Πολύ κακή η εξαιρετική σκομιδή για τους Λύκους. Πάτρας ξαναμπήκε για λίγο των Λύκων. Και ο Κουρούβανη μπήκε πολύ σε αλλαγή για τους Λύκους, όμως αυτό δεν ξέρω αν θα του βγει σε καλό ή όχι. Σταυρόπουλος, βρήκε τον Νικολάου. Θα κάνει τον Άτος. Κακή πάσα εδώ από τον Δούκα, αφήστε παραδέχεται, δεν την προλάβει ο Πάτρας. Σταματόπουλος, αντιδίκηση, θα κερδίσει το φάουλ και τις δύο βολές. Γιάννης Σταματόπουλος, ένας πολύ καλός παίχτης για την ομάδα των Intercity. Τρεις αυτές τις θέσεις στον Φιλίνη, 9-2. Για τους τυπικά γηπεδούχους. Λουκάς, για τον Κύλα, για τον Πάτρα. Πάλι για 3, στάστοχος. Στοιχείο rebound όμως από τον Δρόσο, ο οποίος θα ξεκολλήσει τους Λύκους, 9-4. Δρόσος πάλι γυρίζει, ωραία κίνηση, θα στοχίσει όμως.
φοβερό coast to coast από τον, από τον Νικολάου, πήρε το rebound και τελείωσε τη φάση. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Η Ντερσίτ είναι πάλι στην επίθεση. Δεν κατάφεραν όμως να κάνουμε κάτι αυτό στην επίθεση τους, άρα συνεχίζουμε. Πάτρας, Λούκας. Κιλάς. Εντυπωσιακό κλέψιμο από τους Λύκους. Και τελείωσε τη φάση. Ο Ρώσος, ο 16. Νικολάου στόχησε, 8 δευτερόλεπτα για τη Λύκη της πρώτης περίοδου. Για να τα καταφέρουν οι Λύκοι. Ο Πάτρας. 16. Το τυπικό του δεκαετού. Αναμένουμε πολύ σκληρή ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μικρό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας. Με τους Λύκους να είναι στην επίθεση και να πραγματοποιούν τρίποντο και να ευστοχούν. Με τον Καρούβανη, πολύ σημαντικό από πλευράς ψυχολογίας από το σουτ, 19. Άστοχος εδώ ο Στρίκος. Είναι ελεύθερος. Ο παίχτης των Λύκων, ο οποίος ευστόχησε, 2 σκοτωματήματα για τους Λύκους και 11-12. Κακή ενέργεια από τον Σταυρόπουλο. Φάουλ πριν το χρόνο, οι διαιτητές που κακέρισε ο Σταυρό, ο Σταματόπουλος, ο οποίος είναι ο μόνος νομίζω από τους Ιντερσίτη για την ώρα που βγάζει ενέργεια. Φάουλ, καθαρό φάουλ. Από τον Καρακώστα. Στρίκος. Ο Νίνος. Στρίκος καλά από τις βολές. Αστοχή. Λιμπάουλ από τον Τούκα. Ρουμπανί, Τούκα, Ριβέρς. Ωραία πασά.
θέση του Φιλίνη. Λάθος εδώ από τους Λύκους, εύκολο λάθος και έγινε το φάου και έγινε το... και έχουν μάλλον την αλλαγή κατοχής. Σταματόπουλος τώρα, θα παίξουμε τον Νικολάου φαντάζομαι. Νικολάου, η ενέργεια εδώ. Κίνηση, πολύ ωραία κίνηση από τον Δρόσο, όμως η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Παπαδόπουλος εδώ πήρε το φάουλ. Νικολάου για 3, σερμπολ. Και ο Χαλαμπίδης ετοιμάζεται να μπει στη θέση του Κίλα από ό,τι βλέπω. Βγουν ωραία την μπάλα οι Λύκοι, όμως είναι αρκετά αστοχή. Κολάου για 3, πολύ κακό ξανά. Πάτρας για 3, airball, Χαραλαμπίδης στο επιθετικό. Νικολάου βγαίνει μπροστά. Τρίκος θα κερδίσει το φάουλ. Θα γυρίσει ο Μαγιά για 2 βολές. Μια δύο βολές για τον Στρίκο, 12-12. Πολύ χαμηλή δομή για τους συνδέσεις τιμές τώρα. Πρώτος πόντος ήταν αυτός στο δεκάλεπτο, ο Πάτρας από τη γωνία, εύστοχος. 12-14 το σκορ. Πάει στον άστοχος και νέα επίθεση για τους Λύκους. Ωραία πάσα από τον Κούβελα και ο
Κίλας τελειώνει τη φάση goal foul. 12-16. Ευτυχώς ο Κίλας, 11-17. Πάει στα λίγο να μπλέξει. Πλούς τα ομαδικά, η Λίκη και έτσι ο Σπαΐς έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Εξαρχή στην πρώτη. 13-17. Πάλι μια δύο βολές για το Σίντερ Σίτι. Βέλα, Νικολάου κατάλαβε την πρώτη και έκλεισε την μπάλα. Νικολάου. Αυτό το κόφτη δεν του βγήκε. Όμως το θετικό για αυτό είναι ότι η ομάδα του κράτησε την κατοχή. Στρίκος εκτός, Σταυρόπουλος μπαίνει. Για τους γηπεδούχους. Οι οποίοι θέλουν την νίκη για να παραμείνουν στα ψηλά διαζώματα της κατηγορίας development. Νικολάου για 3. Μέσα! 16-17. Μίνι σερί 5-0 για τους Inter City που επιστρέφουν γρήγορα στο παιχνίδι. Μέσα! Απάντηση από τον Αρβανίτη. Εύστοχος 16-20. Επιτέλους λίγο να ανάψει και η αναμέτρηση. Να γίνει λίγο πιο παραγωγική, πιο ελκυστική και πιο διασκεδαστική και για μας. Ο Νίνος, ο Νικολάου. Θα κερδίσει το φάουλ, πολλές. Αυτό είναι το πλεονέκτημα για το Cinder City, οι οποίοι έχουν από νωρίς τον μπόνους. Και time out για τους λίγους οι οποίοι θέλουν να τα πούνε λίγο μεταξύ τους. Στρέψαμε από το time out με το Cinder City με τον Γιώργο Νικολάου να είναι στις βολές. Cinder City που δεν είναι πολύ, τραυματίστηκε και ο Αντωνίου και έμειναν ακόμα λιγότεροι. Με τον Τζεφ Τελίκη
Έχουν γεμάτο ρόστερ με 12 παίχτες. Καμία βολή από τον Νικολάου και παραμένει το μείον 4 για την ομάδα του. Κουβέλα σε δύσκολο σουτ. Άστοχος. Θετικό από τον Χαραλαμπίδη. Ο Κύλας. Αρβανίτης για 3. Άστοχος, Νικολάου. Πήρε το rebound. Νικολάου θα του κάνει μπάλα το χατήρι. 18-20. Κουβελάς, Πάτρας, ωραίο το χαντόφ από τις βολές ο Πάτρας, εύστοχος, ωραία κίνηση, δομημένη σωστά, 18-22. Λίνι, Σταματόπουλος, Σαΐς, κακό σουτ. Κουβέλα, ένα βρυχώρο. Σταματόπουλος κλέβει όμως την μπάλα. Κελίνης μόνος του, σουτάρι. Την μπάλα πήγε και βγήκε. Καλή ήταν η ενέργεια όμως, ελεύθερο σουτ ήταν. Κουβέλας στην κορυφή, θα πάρει το σκρίν από τον Χαραλαμπίδη. Αρβανίτης, Πάτρας, Σίλας, τελειώνει η επίθεση, 2-1, προλαβαίνει ο Χαραλαμπίδης, αστοχή, Νικολάου. Πολύ κακή πάσα από τον Γιώργο Νικολάου. Αλλαγές για τους Intercity και για τους Λύκους, θα μπει ο Καχρημάνης και ο Καρακώστας. Πάτρας για 3 από τη γωνία, μέσα! Εύστοχος, 18-25. Μεγαλύτερη διαφορά για τους Λύκους. Για τρίποντο ήταν τελικά, για τρίποντο, νομίζω τρίποντο ήταν. Τελειώνει επίσης για τους Intercity, το σουτ, το άστοχο, η μπάλα δεν ακούμπησε καθόλου Στεφάνη, τελείωσε χρόνος, 18-24, αλλαγή κατοχής. Κύλας έξω και θα μπει Αρωνάρον ο Δούκας, μάλλον θέλει καλύτερη περιφερειακή εκτέλεση ο Κοουτσάβας. Καρακώστας θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ από τον Νικολάου, δύο βολές. Ο Καρακώστας, ο Αλέξανδρος στην πρώτη βολή. Θετικό
rebound για τους Λίγκους που θα έχουν και τον τελευταίο λόγο σε αυτό το ημίχρονο. Καχρημάνης. Βιάστηκε νομίζω, έπρεπε να κρατήσει όλη την επίθεση. Κολλάου. Κρίκος, θα περάσει. Ρώσος έκανε το φάουλ πάνω στον Στρίκο, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να μειώσει για τους Intercity. Για να δούμε τι θα κάνει ο Στρικός στις δύο τελευταίες βολές του ημιχρόνου. Αστόχος στην πρώτη. Πολύ αστοχητές στις βολές. Θα πετύχει τη δεύτερη βολή. 19-24 θα είναι το σκορ της δεύτερης περίοδου και του ημιχρόνου. Η Λίκη ήταν πολύ καλύτερη στη δεύτερη περίοδο και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν. Για να δούμε τι θα συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνησε το παιχνίδι μας. Intercity εναντίον στους Λύκους. Intercity οι οποίοι θα κερδίσουν και το πρώτο φάουλ του δεύτερου ημίχρονου, το οποίο θα είναι και βολές. Σταματόπουλος το κέρδισε. Και αυτό ενδεχομένως να τους στοιχίσει όσο προχωράμε προς το τέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή έχουμε ακόμα πολύ ψωμί. Άσπερος Σταματόπουλος αυτό το σετ βολών. Κουβελάς, Καρακώστας. Σταματόπουλος για τρεις. Αστοχός. Αρουβάνι, Ρούκας, κλέπτει την μπάλα Intercity. Για να δούμε θα μπορέσουν να μειώσουν αυτή τη φορά. Δεν έκανε βήματα ο Νικολάου, ναι, στηρίζονται. Και 9-26, δύσκολη συνθήκη για τους συντεχνίδες που είναι λίγοι. Κουβελάς περνάει, τελειώνει τη φάση. 19-28. Φιλίνης. Πάλι βήματα έκανα νομίζω ο Νικολάου, όχι εκπληκτικό φάουλο, σφίριξαν διαιτητές. Yeah.
την εμπειρία του. Και άλλη χαμένη βολή για τους Thunder City, πάρα πολλές χαμένες βολές και το μάτς πάει να τους ξεφύγει, είναι στο μείον 9 αυτή τη στιγμή. Ζώνη 3-2 τώρα για τους Thunder City. Βέλλας, Λουκάς, για 3, άστοχος, Νικολάου τον rebound. Σταματόπουλος κάνει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Σουτ από τον Καρούβανη, άστοχος. Κούβελας για 3, αστοχός. Είναι καλύτερα διαβασμένη στο σημερινό παιχνίδι. Είναι καλύτερη, είναι πιο πολύ. Δύο βολές για τον Σταματόπουλο, ο οποίος σκέφτεται το φάουλ. Ο Στρίκος θα μπει στη θέση του. Σταυρόπουλου, ποιος δεν έχει κανιστεί την παρουσία του στο παιχνίδι. 0-4 βολές έχουν σε αυτό το 10 λεπτό οι τυπικά γηπεδούχοι. Θα πετύχουν τώρα μια βολή, 20-30. Κύλα θα μπει. Τώρα στη θέση του Καρακώστα. Καλό σουτ από τον Ρώσο, όμως δεν είχε η κατάληξη. Το rebound. Πολύ τραυματισμοί που έχουμε στη σημερινή ημέρα, η αλήθεια είναι.
Νικολάου τώρα με την μπάλα. Παπαδόπουλο, θα κάνει τίποτα. Φιλίνη, σουτάρι. Κακό σου. Λάθος τώρα εδώ από τους Λύκους. Καλή ενέργεια, πολύ άθαλη προσπάθεια. Κουβέλας, θα πάρει το φάουλ από τον Φρίκο. Καλάθι από τους Λύκους που επαναφέρουν τη διαφορά στο συν 11. Σταύρο Σταμαδόπουλος θα κερδίσει άλλο ένα φάουλ και, και νέες βολές. Μειώνει η Τερσίδιον στο να κάνουν κάτι καλύτερο στην επίθεσή τους περισσότερο, καθώς δεν έχουν δεχτεί πάρα πολλούς πόντους. Έχουν δεχτεί 8 σε αυτή την περίοδο. Για τους Λύκους άστοχο. Από τον Δούκα ήταν το άστοχο τρίποντο. Καθημάνης. Τον Καχρημάνη. Παραμένει το 3-33. Σταματόπουλος, Νικολάου για 3. Μεγάλο σουτ, 27-33, 26-33, με συγχωρείτε. Σπουδαίο σουτ και από θέμα ψυχολογίας από τον Γιώργο Νικολάου. Θα λέω ότι η Τερσίτη δεν είναι πάρα πολύ, είναι μόλις τα διαθέσιμη. Θα δείτε τους Λύκους που είναι πάρα πολύ. Και έχουμε τζάμπολ. Time-out για τους Λύκους με το σκορ στο 26-33 με 2,5 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου.
Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας. Με τους Λύκους να παραμένουν στην επίθεση με τα πολλά επιθετικά rebound που έχουν πάρει. Κούβελας από το ύψος των πολλών δεν κατάφερε να πετύχει, παρακαλώ, να μεγαλώσει έστω και λίγο διαφορά για την ομάδα του. Σταματόπουλος συνεχίζει να κερδίζει φάουλ από τους αντιπάλους και βολές. Σαν να βιάζονται, δεν ξέρω. Δούκας, κακή ενέργεια. Καθριμάνης, Κύλας, μέσα. Ανάσα για τους Λύκους, 27-35. Με το έτσι θέλω πετυχαίνει το καλάθι. Όμορφη ενέργεια ατομική, 29-35. Ο Κούβελας, Καχρημάνης, Άστοχος, Νίνος στο rebound. Στο σούτ, άστοχο. Κύλας. Τελειώνει Καχρημάνης, θα πρέπει να σουτάρει. Πάρει όμως το επιθετικό rebound. Και με ταμπλό το Καρούβανη θα εστοχίζει. Ο Δούκας με συγχωρείτε, όχι ο Καρούβανης, ο Δούκας κάνει το 29-37, πολύ σημαντικό καλάθι. Βγάλουν την τελευταία άμυνα της περίοδου και θα κλείσουν την περίοδο προηγούμενη στο... με 29-37. Και θα μπουν με ένα μαξιλαράκι 8 πόντων στην τελευταία περίοδο. Για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, καθώς το μάτς δεν έχει λήξει ακόμα. Επιστροφή λοιπόν στο παιχνίδι μας.
τελευταίο δεκάλεπτο και για να δούμε τι απαντήσεις έχουν οι Intercity απέναντι στους λυκούς που έχουν το momentum, έχουν το προβάδισμα και έχουν και την καλύτερη ψυχολογία. Να βγάλει μια ωραία πάσα ο Φιλίνης, όμως την κατάλαβε Καχρημάνης και έδιωξε. 5 δευτερόλεπτα για τους Intercity. Έκανε το σουτ, έφαγε μου την τάπα από τον Χαραλαμπίδη. Βγήκε η πρώτη άμυνα για τους λύκους. Νομίζω βιαστικό σουτ εδώ από τον, από τον Λουκά. Σταυρόπουλος, επιθετικό φάουλ, σωστή απόφαση και στη θεία ο αντιπαλός του. Και εδώ δεν είχαν αντίκρισμα στην επίθεσή τους και έτσι παραμένει το, το συν 8. Φιλίνης μεγάλο σουτ, τρίποντο 32-37. Πολύ σημαντικό καλάθι για την ομάδα του, να πάρει ψυχολογία και ο ίδιος. Αυτή είναι και η μαγεία του μπάσκετ, οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Τώρα οι λύκοι αστόχησαν, νέα επίθεση για το Super City. Σταματόπουλος, λέει το σύστημα, περιμένει. Νικολάου, Σταματόπουλος, έκανε λάθος. Συνδυασμούς για τους λύκους, Πάτρας, Κύλας, αστοχή. Αλλαγές για τους λύκους, θα μπουν οι Καρακώστας και Δρόσος, έξω η Κύλας και Χαραλαμπίδης. Σουτ, άστοχο, Νικολάου το rebound. Περάσει ο Σταματόπουλος, θα κερδίσει κλασικά με δύο βολές και θα έχει την ευκαιρία να μειώσει στους 3 ή στους 4 πόντους.
4-37 και να από το παιχνίδι μας έγινε πάλι ντέρμπι. Η ζώνη δουλεύει για τους Intercity που προσπαθούν να τρέξουν όσο μπορούν. Οι Λύκοι δεν έχουν εξωτερικό σουτ, εδώ ο Πάτρας αστόχησε. Οι Intercity έχουν την ευκαιρία είτε να ισοφαρίσουν είτε να μειώσουν στον ένα πόντο. Ανδρόπουλος για 3. Ευστοχή. 37-37. Και τώρα ζητάνε time out οι Λύκοι, καθώς βλέπουν ότι το προβάδισμά τους εξανεμίστηκε. Έχουμε ένα σερί 8-0 για τους για τους Intercity, οι οποίοι δεν έχουν δεχτεί καλάθι για κάτι περισσότερο από 3,5 λεπτά. Μας 6:25 για το τέλος και τα πάντα θα μετρήσουν πλέον διαφορετικά, καθώς οι ομάδες είναι στην ισοπαλία και τώρα κάθε πόντος, κάθε λάθος, κάθε εύστοχο σουτ, κάθε χαμένο σουτ μετράει διπλά και τριπλά. Το πια 3 άστοχο από τον Καρούβανη και οι Intercity έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το σερί τους. Σταυρόπουλος ξανά για 3. Ξανά ευστοχός. 40-37 με δύο τρίποντες βόμβες από τον Σταυρόπουλο, ο οποίος δεν είχε φανεί καθόλου μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Να όμως που στην κατάλληλη στιγμή πετυχαίνει δύο καθοριστικά τρίποντα. Οι Λύκοι δεν κατόρθωσαν πάλι να σκοράρουν. Σταυρόπουλος δεν το επιχείρησε εδώ τώρα το σουτ. Νικολάου, καλή προσπάθεια, η μπάλα του έκανε το χατήρι με το ταμπλό. Πάτρας, κακό σουτ. Οι Λύκοι έχουν πάρα πολύ ώρα να τα σκοράρουν, 5 λεπτά, το 39-27. Το μεσοέρτη το 29-37 έχει μηδενιστεί, έχει γίνει 40-37.
για να δούμε θα κάνουν λίγη σε αυτήν την επίθεση, οι οποίοι έχουν κολλήσει πνευματικά. Είναι περισσότερο κούβελα. Πάει λίγο να χάσει την μπάλα. Αρούβανη που προπάτησε. Νέα χαμένη επίθεση. Ο Δούκας μάλλον πάτησε. Χαμένη επίθεση τώρα για τους Λύκους. Οι οποίοι έχουν νομίσει ήδη ότι αν δεχτούν εδώ πέρα καλάθι, το ψυχολογικό δεσαβαντάζ θα είναι τεράστιο για αυτούς. Νικολάου, άστοχος. Ο Τρίκος προσπάθησε για το επιθετικό rebound. Κάνει όμως το λάθος και ναι, επίθεση τώρα για τους Λύκους. Καρακώστας. Κούβελας. Πολύ άμυνα από τον Φιλίνη. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Κούβελας, 40-39. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Παυρόπουλος, Λύκος, Λύνης, Παυρόπουλος, πολύ συνεχίζει, Νικολάου για τρεις. Περνάει, ωραία πάσα. Δεν θα πετύχει όμως το καλάθι. Ο Δρόσος. Τρίκος, Σπαΐς, Σταυρόπουλος. Τρίκος, 3 δευτερόλεπτα, πάλι λάθος. Και time out για τους διαιτητές που έχουν κολλήσει και αυτοί επιθετικά. 40-39 για το, υπέρ τους και για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι. Τελείωσε και το time out. 3 και 13 για το τέλος. Επίθεση είναι για τους Λύκους, για την ομάδα του Κοτσάβα. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουν λίγοι. Θα πάρουν προβάδισμα. Συνεχίζουν τη ζώνη τους οι Ιντερ Σίτι. Καλή άμυνα από τον Σταυρόπουλο. Κούβελας θα πάρει το φάουλ. Δεν έχουν δικαίωμα για άλλο φάουλ Ιντερ Σίτι, καθώς πλέον θα τιμωρείται με δύο βολές. Μόνος του για τρεις. Κακό σουτ. Κακό σουτ εδώ από τον Καρουβάνη.
Παραλίγο να γίνει το λάθος. Όμως η μπάλα τελικά θα μείνει στα χέρια των Inter City. Τρίκος, θα παίξει με τον Πάτρα. Σταυρόπουλος, προσποίηση, σουτ. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Άστοχη και η Inter City, στο 39 παραμένει. Πάρα πολλά τα νεύρα, η πίεση. Και τώρα Καρακώστας, πέρασε μέσα. 40-41. Ο Στρίκος κέρδισε ένα διαφλητικό φάουλ. Και τώρα αλλάζουν εκ νέου τα δεδομένα. Για να δούμε τώρα ο Στρίκος τι θα κάνει στις βολές. Στοχή στην πρώτη, στο Παρίδι, 41-41. Έστωχος και στη δεύτερη, 42-41. Πολύ σημαντικές βολές του Στρίκου. Και για να δούμε τώρα τι θα κάνουν οι Inter City στην επίθεση. Σκέφτεται το φάουλ, αλλά ακόμα δεν έχει δικαίωμα για βολές. Έχουν άλλο ένα μοντικό να δώσουν. Ηλίκη, για άλλα δύο, αλλά όχι άλλο ένα. Κατόν 4 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι. Λάθος από τους Inter City, χαμένη επίθεση, παραμένει το 42-41, σειρά των Λύκων τώρα. Πάτρας για 3, άστοχος ο Δούκας, επιθετικό. Από τον Δρόσο, ο Κούβελας. Παρά λίγο να πετύχει τον goal foul. Δύο βολές τώρα για τον Κούβελα. Άστοχη πρώτη βολή. Παραμένει το 42-41. Όλα. Σοπαλία στο παιχνίδι με 73 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Και τώρα όλα παίζονται. Σταυρόπουλος έκανε μια πολύ κακή πάσα, τη διάβασε ο Καρακώστας. Εντάξει, είναι πεζόλο και κούραση τώρα για το Inter City. Δεν είναι πάρα πολύ, το καταλαβαίνετε. Καρακώστας. Λούκας, Κούβελας, για 2, μέσα! Μέσα από τον Κούβελα, 41 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού, 42-44 το σκορ. Και τώρα, θεωρητικά, οι Λύκοι έχουν ένα μικρό προβάδισμα.
Έχουν σκαρφιστεί η Inter City για αυτή την επίθεση. Τι θα πράξουνε. Εικάζω πως είτε ο Σταματόπουλος είτε ο Νικολά θα πάρουν την επίθεση. Τεχνική ποινή στον Γιώργο Νικολάου για διαμαρτυρία. Κούβελας είναι στην συμπληρωματική βολή. Ευστοχή 42-45. Δεύτερο για το Inter City, τι θα σκαρφιστούν τώρα. Εικάζω ότι θα πάνε για κάποιο γρήγορο δίποντο. Νικολάου για 3. Κάνει airball, rebound ο Πάτρας. Θα γίνει το λάθος, Σταματόπουλος θα κλέψει. Σταματόπουλος για 2 πατάει, πολύ κουρασμένο σουτ. Ο Πάτρας θα πάρει το rebound και με μία βολή του Πάτρα ενδεχομένως θα τελειώσει και η υπόθεση η νίκη. Μια βολή αν βάλει ο Πάτρας στο μάτσο έχει τελειώσει, καθώς έχουμε μόλις 8 δευτερόλεπτα. Αστοχός. Αστοχή στην βολή ο Πάτρας. Τι θα κάνουν οι Inter City για να δούμε. Τρίκο, σουτιά 3, σέρμπολ. Και εδώ ολοκληρώθηκε το μάτς. Η Λίκη πήραν μια πολύ μεγάλη νίκη επί τον Inter City με 42-45. Νομίζω συνολικά ήταν καλύτεροι στις λεπτομέρειες και πήραν μια πολύ μεγάλη νίκη. Αυτά από μας από το κήπεδο Ανδρέα Παπανδρέου. Η Λίκη και ήσαν μια από τις καλές ομάδες της κατηγορίας Development και θα κοιτάξουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον τους. Αυτά από μας. Να είστε καλά. Θα παρακολουθείτε μπάσκετ.